Μπεγιά, μπεγιά, καινούργιε παντόφλε, βλέπω. Γεια στα σου, ποιο σου έδωσε χαρτζήλικη να τι αγοράσει. Μου τι αγόρασε η μαμά στο εμπορικό κέντρο. Δεν είναι όμορφε. Δεν oh. το πιστεύω. Όλο σε ένα κάνει δώρο, μαμά. Εμένα δηλαδή, ποιο θα μου αγοράσει ποτέ κάτι. Αν χρειάζεσαι κάτι να φορέσει, Αλέξανδρο, σίγουρα θα σου το αγοράσει, μαμά. Εμένα οι παλιέ μου παντόφιλε είχαν χαλάσει. Mm. Τι γίνεται πάλι, βρε παιδιά. Προτιμώ να βλέπετε τηλεόραση παρά να μαλώνετε. Μπέρα, γιατί δεν μου δίνει πρώτα χατζηλίκι και αγοράζει στην άρα συνέχεια πράγματα. Ποιο είπε ότι τη έδωσα χρήματα, τη αγόρασα ένα καινούριο ζευγάρι παντόφλε. Μήπω θέλει κι εσύ. Εγώ πάντω τη προτείνω, Αλέξα, δεν είναι πάρα πολύ ωραία τώρα για το καλοκαίρι. Είναι τα πόδια σου ελεύθερα. Ε, όχι, ποιο σα πω ότι θέλω παντόφλε. Απλά δώσα μου και πέρα λίγο χατζηλίκι ή να πάρω κάτι που μου αρέσει εμένα, για παράδειγμα, Roblox. Αλλά Αλέξανδρε, το θέμα ήταν αν χρειάζεσαι κάτι, αν σου κάτι απαραίτητο, δεν σου δίνω λεφτά για το ε, ρόφαξ. Πάντω αυτέ τι παντόφλε δεν τι έχω καμία όρεξη. Αν τώρα κάνε λίγο στην άκρη να καθίσω κι εγώ. Εγώ πάντω νομίζω ότι τα παιδιά μαλώνουν τώρα στι διακοπέ όλη την ώρα γιατί βαριούνται και δεν έχουν τι να κάνουν. Για να πάω να ρίξω μια ματιά στην αίμα. Αυτή τη αρέσει να παίζει μόνη τη. Ναι, παίζω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και γιατί κρύβεσαι εκεί πέρα πίσω, μήπως ε, κρατάς κάποιο μυστικό. Όχι, δεν κρύβω τίποτα, έπεσα εδώ ήσυχα με το κάστρο της πριγκίπισσας. Α, σε τσάκωσα μικρή μου. Εδώ πέρα πίσω κρύφτηκες για να παίζει με το τάμπλετ του Αλέξανδρου, χωρίς να σε πάρει χαμπάρι, ε. Α, το τάμπλετ του Αλέξανδρου. Α, μάλλον το ξέχασες στο δωμάτιό μου. Ναι, ναι, κατάλαβα, το ξέχασε. Αχ, αυτά τα παιδιά με έχουν σκάσει. Ωχ, oh, τώρα μαμά πήρε το τάβλε του Αλέξανδρου και είμαι σίγουρη ότι θα το κρύψει. Λοιπόν, παιδιά, παρατήρησα ότι είστε όλη μέρα στο σπίτι και το πράγμα δεν πάει έτσι άλλο, εντάξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχετε καμία ιδέα. Εγώ λέω να πάμε στην παιδική χαρά και να πάρουμε μαζί μα το Θείο Στέφανη να ρίξει μια ματιά εκεί πέρα στα παιχνίδια και να φτιάξει τα ίδια παιχνίδια στο σπίτι μα. Όχι, Αλέξανδρε, δεν με βρίσκει σύμφωνη με αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πάρτι στην πισίνα με μπάρμπεκι και να φωνάξω όλου μου του φίλου και τι φίλε. Όχι, δίκιο έχει και πέρα μου αρέσει. Θα φωνάξω εγώ του δικού μου φίλου και φίλε. Παιδιά, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, μία δραστηριότητα και όχι μέσα στο σπίτι. Α, να πω κι εγώ κάτι! Hey, να κάνουμε μία μεγάλη βόλτα με ποδήλατα. Αχ, καλή μου, μου αρέσει η ιδέα σου. Ναι, ναι, να το κάνουμε. Βόλτα με ποδήλατα. Αχ, όχι, ρε μαμά. Έχουμε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσουμε τα ποδήλατα. Καλύτερα να πάρω τηλέφωνο στο συνεργείο ποδηλάτων για να τα κάνουμε ένα σέρβις. Μαμά κι εγώ, εγώ δεν έχω καν ποδήλατο και ούτε ξέρω να οδηγάω και ποδήλατο. Αχ, ούτε εγώ το σκέφτηκα, αλλά μη στεραχωριές αγάπη μου, κάτι θα σκεφτούμε και για σένα. Τα ποδήλατά μας είναι έτοιμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και εγώ έχω ένα πολύ ωραίο ποδήλατο, ένα μεγάλο κίτρινο mountain bike. Δικό μας είναι. Εγώ είμαι ολόκληρο κοριτσάκι, δεν θα μπω σε αυτό το καρότσι που τραβάνε τα μωρά. Και πώς αλλιώς θα έρθεις μαζί μας, βρε μου, έχεις καμιά καλύτερη ιδέα. «Είδε το είπες, δεν μπορείς καν να οδηγάς και ακόμη και αν μπορούσες δεν θα ήσουν τόσο γρήγορη σαν και εμάς. Όχι, δεν πρόκειται να μπω εδώ μέσα, αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα. Δείτε, δείτε, είναι το δώρο που πήρα τα Χριστούγεννα, σκονιζόταν στο καράζ, αλλά τώρα είναι ώρα να το βγάλω βόλτα. Σα αρέσει? Ούτε μία φορά δεν το έχει οδηγήσει αυτό, βρε, αγάπη μου. Τώρα σου ήρθε να το πάρει. Ε, και βασικά δεν έχουμε ακόμα κράνη για ποδηλασία. Νομίζω ότι η μαμά είναι λίγο αφηρημένη με όλα αυτά τα καμώματα τη έμα, γι' αυτό δεν σκέφτηκε για κράνη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, αγάπη μου, πρόσχε, μην μπαίνει μπροστά στη ρόδα μου. Παιδιά, μείνετε κοντά ο ένα τον άλλον. Μην χάνεστε και μην απομακρύνεστε από μένα. Είστε πολύ αργοί. Εντάρμα, μην τρέχει. «Και πού πηγαίνουμε» «Δεν ξέρω πού θα πάμε, είπα έτσι να κάνουμε μια βόλτα εδώ πέρα και να δούμε πού ambition, αίμα που μας... Συγγνώμη, η Έμα πού πήγε» «Ε, περιμένετε με και εμένα, δεν είμαι τόσο γρήγορη, η cinematic. μάμα κουράστηκα, δεν ναι, μπορούμε να κάτσουμε εδώ στην παιδική χαρά» «Άντε καλά, μια μικρή στάση εδώ παιδιά, εντάξει» «Αχ, τι ώρα που μυρίζει αυτό, α, είναι οι πατάτες στην καντίνα, πάμε να φάμε κάτι» αυτό το πατίνι είναι πάρα πολύ κουραστικό. Α, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, παιδιά, πάνω σας πάρω πατάτες τηγανιτές και εσείς περιμένετε εδώ λιγάκι, εντάξει. Έμά μα, μπορείς να κατέβεις από το πατίνι σου. Κάνουμε τώρα στάση. Πήγαινε να παίξει την παιδική χαρά. Δεν θέλω να κατέβω από το πατίνι και άμα έρθει κανένα άλλο παιδάκι και μου το κλέψει. Ω, κάνε ό,τι θέλεις. άμα θέλεις, κάτσε εκεί πέρα δίπλα στα σκουπίδια και περίμενε. Εγώ πα στο Αχ, μια φοβερή ιδέα. Τι ώρα που θα ήταν να ανέβω με το πατίνι και να κατέβω την τσουλήθρα πάνω στο πατίνι. Ε, προσοχή είσαι εκεί κάτω. Ωχ, oh, συγγνώμη. μου oh, στεκόμουν στη μέση τη τσουλήθρα. Μα τι αργό που το πατίνι. Έλα, άντα, έχει μια θέση ακόμα. Θα ανέβω πρώτα εγώ και στον επόμενο γύρο μπορείς να ανέβει εσύ, εντάξει. Ε, γιατί αποφάσισε να ανέβει εσύ, δηλαδή στην πορεδική καρέκλα. Μπέξουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί. Ω, δεν βαριέσαι, εντάξει, πάω να βρω κανένα άλλο παιχνίδι να έξω». Ωραία, ανέβηκα στην τσουλήθρα και τώρα. Τρία, δύο, πάμε. Α, αχ, τι γρήγορο που ήτανε. Αχ, είχε πάρα πολύ πλάκα. Παιδάκι, πας καλά. Κατέβηκες με το πατίνι την τσουλήθρα, δεν θες να, θες να σκοτωθείς. Όχι, δεν θέλω να σκοτώθω, θέλω να κάνω τσουλήθρα με το πατίνι μου. Παιδάκια, ήρθαν οι πατάτες τώρα πάνω στο γύρο γύρο όλοι και μέχρι να έρθει θα έχω φάει και τι δικέ μου τι πατάτε. Ε, περίμενε, περίμενε, Αλέξανδρα, ανέβα τώρα εσύ. Μαμά, μαμά, πρέπει να σου, πρέπει να σου πω τι φοβερό κόλπο που έκανε. Έλα, έλα να το δείξω. Έλα να φά τώρα τι πατατούλε που είναι ακόμα ζεστέ και θα μου δείξει μετά, ναι. Έλα, μαμά, τι είναι αυτά, δύο μερίδε για τέσσερα άτομα. Ποιο θα τι πρωτοφάει. Είναι δύο μεγάλε μερίδε, Αλέξανδρα, μπορούμε να τι μοιραστούμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό φαγητού, αλλά σίγουρα στη μαμά δεν θα αρέσει η ιδέα μου. Μπορείτε να φάτε και τα δικά μου, δεν πεινώ καθόλου. Πάω να παίξω λίγο ακόμα με το πατίνι μου. Είσαι σίγουρη, γιατί άμα άλλαξε τη γνώμη σου και γυρίσει, τα αδέρφια σου θα τι έχουν φάει όλε. Δεν με ενδιαφέρει, έχω καλύτερα σχέδια. Προσοχή εκεί κάτω! Α, α πάλι εσύ. Α, νομίζω ότι έχει κάλο τον εγκέφαλο. Στα αλήθεια δεν θέλει η αίμα να φάει, γιατί άμα είναι να, να φάω τις πατάτε τη. Η αίμα είναι αυτή και κάτω που τρέχει τη τρελή. Α, δεν μπορώ να φρενάρω. Όχι, είναι αυτή πραγματικά και μου φαίνεται ότι είναι έτοιμη να βγει στον δρόμο. Βοήθεια, αμάξια. Για να δούμε ποιον θα τσακώσει το μηχάνημα σήμερα να μην τηρεί τα όρια ταχύτητα. Α, δεν ξέρω πώ να το σταματήσω. Τσακώσαμε τον πρώτο, 15 χιλιόμετρα πιο γρήγορος και μάλιστα σε ένα εργοτάξιο στη μέση του δρόμου. πάνω τον πιάσω γιατί μου φαίνεται δεν πήρε χαμπάρι ότι τον πιάσαμε με τον χάνημα. Παιδιά, μείνετε εδώ, μην πάτε πουθένα. Πρέπει αμέσω να πάω να βρω την αίμα. Προ τα πού πήγε. Αχ, δεν την πρόσεξα καλά. Κάτι ήθελα να μου πήγε τώρα εξαφανίστηκε με το πατίνι τη. Αστυνομία, περίμενε. έπεσα. Α, ένα κοριτσάκι πάνω σε ένα πατίνι. Δεν πήραμε με τη τους ένα παιδί. Με συγχωρείτε κυρία αστυνομική, αλλά δεν έχω κάνει ακόμα τόσο πολύ εξάσκηση. Δεν είχα σκοπό να βγω στο δρόμο, αλλά δεν μπορούσα να το φρενάρε μου πολύ γρήγορη. Ωχ, oh, κοριτσάκι, θα φας πολύ μεγάλο πρόστιμο. Πρόστιμο, μα δεν έχω χαρτσλίκι να σας πληρώσω. Ανάγκη είναι η μαμά μου. Και σου αφαιρούμε ένα βαθμό από το δίπλωμα. Έχεις δίπλωμα. «Αχ, εδώ είναι! Μα τι συνέβη!» «Αχ, μαμά, εδώ είσαι! Πρέπει να πληρώσω ένα πρόστιμο και δεν έχω άλλο χαρτζιλίκι!» «Εσείς είστε η μητέρα, κυρία μου. Ξέρετε, το ραντάρ έπιασε την κόρη σας. Πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν την έχετε και πολύ στα μάτια σας, έτσι δεν είναι!» «Αχ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν την πρόλαβε. Ήμασταν στην παιδική χαρά και ανέβηκε την Τζουλίθρα, την κατέβηκε με τόση φόρα που βγήκε στον δρόμο. Λέει αλήθεια η μαμά μου, εγώ φταίω. Καλά, καλά, λοιπόν, αφού είσαι παιδάκι, θα κάνουμε ότι δεν το είδαμε, αλλά την άλλη φορά να προσέξεις και να μάθεις να οδηγάς σωστά. Μαμά, δεν θα ξανανεύω στο πατίνι, την άλλη φορά θα πω πραγματικά στο καροτσάκι.